Σε ανάκληση δύο παρτίδων εμφιαλωμένου νερού προχώρησε ο ΕΦΕΤ μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Μετά το φυσικό μεταλλικό νερό πηγής Βερμίου, σε δείγματα του οποίου βρέθηκε απική εντεροκόκκων και αποσύρθηκε, οι αρχές προχώρησαν στην ανάκληση και παρτίδας επιτραπέζιου νερού πηγής Σερών, στο οποίο ανιχνεύθηκε το μικρόβιο ψευδομονάδα αερογόνος. Ο ΕΦΕΤ απέτησε την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την ελληνική αγορά. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι, καλώντας όλους όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν. Δεν το εμπιστεύομαι και τόσο πολύ. Κατά ανάγκη το παίρνουμε καμιά φορά. Το νερό της βρύσης μας ξέρω ότι είναι καλό στην πατρίδα μου και από αυτό πίνουμε. Είμαι από τη Ραχούλα Καρδίτσας, μένουμε στην Καρδίτσα, αλλά το καλοκαίρι μένουμε και στο χωριό και πίνουμε νεράκι του χωριού μας από την πηγή δροσερό. Σαφέστατα και εμπιστευόμαστε τα νερά τα εμφιαλωμένα, γιατί γίνονται έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά. Και αυτά που βρίσκουν κάποια τελευταία στοιχεία που έχουν βρει τα οποία δεν είναι καλά αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Σε αντίθεση με τα νερά δυστυχώς των δημοτικών υδρεύσεων που έχουμε, όπως τον Πλαταμόνα που εγώ τουλάχιστον κάνω τουρισμό εδώ, δεν μόνιμα στη Λάρισα, είναι κάκιστο και αυτό αποδεικνύεται όπου οι σωληνώσεις βρωμοκοπάνε, να ξέρετε, δυστυχώς. Δεν πιστεύομαι. Σε σχέση με το νερό της βρύσης. Ναι. Ναι, γιατί από σωλήνες γκουργεσμένες αυτά, τα εμπιστεύομαι. Τι να πούμε, αν εμπιστευόμαστε εμφιαλωμένα νερά, ναι, αλλά πολλές φορές είναι χειρότερα από τις βρύσεις. Τώρα τι θα βγουν, δεν ξέρουμε. Εντάξει. Οπότε πιστεύεστε τα. Δεν το εμπιστευόμαστε. Σε τίποτα δεν εμπιστευόμαστε τώρα έτσι πως έγιναν τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Το πίνουμε το νερό, λέμε είναι πιο καθαρό από αυτό που πίνουμε τις πήγες. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση ετήσια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 90 λίτρα κατά κεφαλή, έναντι 150 λίτρων που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Πριν από μια δεκαετία πάντως, η κατανάλωση στη χώρα μας με τα βία έπιανε τα 30 λίτρα το άτομο. Σύμφωνα με την τελευταία σχετική κλαδική μελέτη της ICAP, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, από το 2010 η κατανάλωση στη χώρα μας εμφανίζει πτωτική πορεία.